Ανθούσα εν δόξε κόσμον κατέλειπες δόξαν και πλούτον και τρυφήν ως σκύβαλα ελογήσω άρασα επόμον δε τον σταυρόν αξιάγαστε, γεγονάς υποδείγμα, αρετής και διδάσκαλος, διόμοι διαλείπεις πρεσβεύει, υπέρ των ανυμνούντων σε. Την λαμπάδα ασβεστών της Παρθενίας και των θείων έργων σου σα σεμνή εις των νυμφών ατών αφθαρτών συν τες παρθένης ανθούσα κατόκισας ρίου πολυτρόπων εξυμφορών και αρρωστημάτων και κινδύνων ψυχοβλαβών τους εν ευλαβία θερμός εξετουμένους ανθούσα Θεοφόρε την προστασίαν σου χέρις όσοι αμήτερ ημών η εκ νεότητος Χριστόν αγαπήσασα και τούτου τι αγαπήσει τας νοεράς του εχθρού παρατάξεις πάσας αφανίσασαν ως ίον αγλαϊσμά των παρθένων το καυχήμα της θεωρίας και της πράξεως εσωπτρών και πανσεβαστών μοναστών εγκαλόπισμα πρέσβευε αξιάγαστε Χριστό το Θεό ημών, ως παρησίαν πλουτούσα, υπέρ ημών των υμνούντων σου, την ένδοξον μνήμην, δωρηθήνε των πτεσμάτων, την απολύτρωση. Και σεμνή το κατοικώνα η φυλάξα σαμωμών και πράξη συντονοτάτη των εντολών του Χριστού την ψυχήν σου όλος εκλαμπρίνουσα αγάπη στο σκήνομα προσευχής εν διέτοιμα και των δακρύων η πηγή αηρητός προωράσεως θαυμαστών όντος οργανών πρέσβευε παμακάριστε
ανθούσα πανένδοξε, υπέρ ημών των υμνούντων την φωτοφόρον σου κοίμησιν, ειρήνην και λύσιν, των πτεσμάτων δωρηθήνε και μεγά ελεό. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσον εν Χριστότητος, ο Δημιουργός του περιβάλλοντος ημάς στοιχείου και ο Κυβερνήτης πάσης της κτήσεως, ορατής και αοράτου, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ο άναρχος και ατελεύτητος και επέκεινα παντός χρόνου, νοούμενος τε και υπάρχον, ο πάσης εκτός μεταβολίστε των όντων και αλλοιώσεως, αυτός πανάγαθε δέσποτα, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Όμβρους ειρηνικούς προς καρποφορίαν τη γη δόρισε. Ο ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Τους αέρας υγιεινούς και ευκράτους, ανθρώπιστε και κτίνεσι κατασκεύασον. Δώσει μην εν ειρήνη και ομονία βεβαία, τα προς σωτηρίαν της ψυχής ημών αιτήματα, το στεφάνο της δόξης των αρετών κοσμουμένους, το φωτί των εντολών σου ευσχημόνος, ως εν ημέρα καλός οδεύοντας, την Αγίαν ημών ορθόδοξον εκκλησίαν καλός διαφύλαξον, το ευσεβές ημών γένος τη δυνάμη σου κρατέωσον, την νεότητα παιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον, τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε, τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία σου Εκκλησία. Ως δεσπότη και κτίστη ημών φιλάνθρωπε, σύ προσπίπτωμεν πίστη και εκβοόμενση, την ατμόσφαιραν ημών και την γη νάπασαν και το φυσικόν ημών περιβάλλον, εκλιμεώνων χαλεπών διατήρια συνή και δίδου ημίν κτήρμων μετάνοιαν και υγείαν πνευματικήν προς σωτηρίαν των ψυχών ημών, διαπρεσβειών της υπερευλογημένης Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της οσίας Μητρός ημών Ανθούσης της Θαυματουργού και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητός η εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο βίος της Οσίας Ανθούσης της Θαυματουργού. Η Οσία Ανθούσα είναι προστάτης των ανθέων, δηλαδή των λουλουδιών, της φύσεως και του περιβάλλοντος. Η Οσία Ανθούσα ήταν θυγατέρα του ασεβούς και οικονομάχου βασιλέως Κωνσταντίνου του Κοπρονίμου και της τρίτης σύζυγου του Ευδοκίας. Γεννήθηκε μέσα στην δόξα και την λαμπρότητα των βασιλικών ανακτόρων, αλλά ζητούσε αλλού την ευχαρίστηση και την παρηγοριά της ψυχής της. Μάταια ο βασιλέας πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με έναν νέο που είχε όλα τα πλεονεκτήματα του κάλους και του πλούτου. Η ίδια έφερε στην καρδιά της βαθιά θλίψη, διότι ο πατέρας της ήταν εχθρός των Αγίων εικόνων και δεν ήθελε σύζυγο που είχε τα ίδια φρονήματα με αυτόν. Παρέμεινε λοιπόν άγαμη εν Παρθενία και χρησιμοποιούσε τον καιρό της σε έργα ελέους και φιλανθρωπίας προς τους πάσχοντες και εμπεριστάτους συνανθρώπους της. Μετά από τον θάνατο του πατέρα της, μοίρασε τα υπάρχοντά της σε φτωχούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα και ναούς και εκάρι μοναχή από τον Πατριάρχη Άγιο Ταράσιο. Μολονότι δέχθηκε πολλές παρακλήσεις και πιέστηκε από την ευσεβεστάτη Αυγούστα Ειρήνη την Αθηναία 797 έως 802 μετά Χριστόν,
για να μείνει μαζί της και να συμβασιλεύσει. Όταν εκάρη μοναχή, η Οσία Ανθούσα έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και ασκήτευε για μεγάλο χρονικό διάστημα στα όρη Πέριξ της πόλεως. Αργότερα έκτισε μοναστήρι όπου συγκέντρωσε πολλές ψυχές γυναικών που ήθελαν να βρουν ανάπαυση. Στο μοναστήρι η ζωή της ήταν ασκητική, γεμάτη ταπεινοφροσύνη και αγάπη προς όλους. Το έτος 809 μετά Χριστόν και σε ηλικία 52 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο τον μάταιο και πρόσκαιρο για τον ουράνιο νυμφίο Χριστό που τόσο πολύ αγάπησε σε όλη τη ζωή της. Σε όλα άξια του Αμαράντου Στεφάνου της αιωνίας βασιλείας, η Παρθένος η Σεμνή που κατεφρόνησε τις ψεύτικες λάμψεις και τις απατηλές τιμές των προσκαίρων βασιλειών της γης. Η Οσία Ανθούσα είχε πολύ μεγάλη αγάπη προς το φυσικό περιβάλλον, καθότι σε αυτό έβλεπε διάχυτη την σφραγίδα της δημιουργίας του Θεού. Κοιτούσε με θάμβος την απέραντη θάλασσα, τα πανύψηλα βουνά, τους κάμπους και τα λιβάδια. Άκουγε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το τερπνό κελάιδισμα των πετινών του ουρανού, ως φρένετο το άρωμα των ανθέων και μαζί με τον προφητά Νακτά Δαβίδ αναφωνούσε «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς». Ήθε να έχουμε τις ευχές της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Αγία Μνήμη της στις 12 Απριλίου κάθε χρόνο.